Κύπρο, μόλις έφτασε από την Κύπρο, κορίτσια. Καλώς τον. Πότε έφυγε. Λουλούδι μου, λουλούδι μου. Σειρά μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Κάτι θέλεις. Εγώ έκατσα και έτσι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε για το θέμα, να σου πούμε εμείς τι θέλουμε πρώτα από εδώ. Ξέρεις και τα παίρνουμε όλα. Και φεύγουμε, μπουχός. Από εδώ δηλαδή δεν μπορώ να πάρω τίποτα. Ναι. Να, κοίτα, τέτοια έχεις τρία. Το ένα είναι για σένα. Ένα. Δεν είναι για την ίδια χρήση. Αυτό. Λοιπόν, σου έχει φέρει και ένα πιο μεγάλο, μου λέει. Αυτό με το ρολό. Ναι, και το κοντάρι. Και το κοντάρι. Έχει και αυτό με το ρολό και το κοντάρι. Γιατί δεν παίρνει αεροπλάνο, γιατί μόλι προσγειώθηκα. Μόλι προσγειώθηκε από την Κύπρο, ναι. Εντάξει, θα πάρω μόνο το πινελάκι σήμερα. Μόνο ένα απλό πινελάκι. Τι άλλο, δεν έχω. Κοίταξε από τα καινούργια μα χρώματα. Αυτό δεν είναι ωραίο. Αυτό θα μου πηγαίνει ή το μοβάκι. Το μοβάκι. Το μοβάκι. Το πήρα και έφυγα, παιδιά. Άλλο. 3 ευρώ το ένα, παιδιά. Άλλο. Δουλέψτε γιατί τα κάνει τώρα χείλη. Αυτό που είχες, σου άρεσε, ε. Έλα, Γιάννη Μιχαηλίδη. Ήρθα, έκατσα. Καλώς ήρθες, αγαπημένε. Και επίσης... Τι ωραία που τα μαλλιά σου, ωραία τα έχεις φτιάξει. Ναι, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Τι θα μου κάνεις. Θα κάνουμε σήμερα, θα δείξουμε στις φίλες μας. Θα δείξουμε πώς μπορούν να κάνουν. Έχουμε όμπρες στα μαλλιά. Έτσι. Να κάνουν και όμπρες στα χείλη. Αυτό το έχω πολύ μεγάλη απορία, γιατί το βλέπω παντού, το κάνω όλες και τα χείλη φαίνονται πολύ πιο σαρκώδη και πιο μεγάλα, πολύ πιο ωραία. Θα το κάνουμε κι εμείς. Υπάρχουν ένα, δύο, τρία, μόλις τους τα δείξουμε, θα είναι σούπερ. Πολύ γρήγορα βλέπω ότι... Επειδή σε πολλή ώρα... Θες να το βγάλω. Όχι. Μπορώ. Προλαβαίνω. Λίγο ένα φρουσκάρισμα θα σου κάνω. Κοίταξε, τόση ώρα εσύ κάθεσαι. Πόσο σαρκώδη θα κάνεις. Σούπερ σαρκώδη, σαν να έχεις βάλει... Σιλικόνι. Μπράβο. Αλήθεια. Για να δούμε. Να δούμε τώρα. Θα λοιπόν, δούμε. Εσύ φοράς σήμερα έτσι πιο τίποτα, γήινα. Τίποτα, εγώ τα ξενέρωτα τα... Για να σε δω. Μπες μου. Τι ωραία, εντάξει, αυτά είναι τα καινούργια χρώματα, τώρα τα ανοιξιάτικα. Αυτά τα ανοιξιάτικα. Είναι καταπληκτικά. Για να δούμε ποιο της ταιριάζει, ποιο λες φρεχριστήνα. Για βάλε και τα άλλα να δω. Αυτό. Λοιπόν. Παίρνω το πινελάκι μου και παίρνω ένα μολυβάκι σκούρο καφέ χιλιών. Τόσο σκούρο. Έτσι, τόσο σκούρο. Σαν να είναι αυτό του φρυδιού το χρώμα, τόσο σκούρο. Κλειστά. Ναι, ακριβώς. Μπορεί να βάλει και μαύρο, μέχρι και μαύρο. Και μαύρο, ε. Πρέπει να είναι σκούρο. Πάμε. Ακολουθεί τη γραμμή των χιλιών. Το περίγραμμα. Δεν βγαίνουμε λίγο πιο έξω. Όχι. Όχι. Κοίταξε, τα χείλη της Ελενάς είναι καλό γραμμένα και είναι αρκετά μεγάλα. Αν το θέλουμε να είναι βγούμε... πιο μεγάλο από το πάνω. Ναι. Έχουμε λάτωμα. Πάντα συμβαίνει αυτό, δεν συμβαίνει. Τι είπε. Έχουμε λάτωμα. Πες μας τι έκανες στην Κύπρο. Είχα πάει για μία δουλειά για τα perfect... Για τέλος πάντων μία, ναι. Μία... Κι εσύ. Γέλαμε πολύ, έτσι. Αν θέλουμε να μεγαλώσουμε τα χείλη, τα μεγαλώνουμε παιδιά εδώ, κάτω. Αχα, στο κέντρο. Το κάνεις πιο μεγάλο το κάτω. Θα σου να μεγαλώσω και το πάνω. Εντάξει. Κλειστά. Πάω εδώ. Σκουραίνω και εδώ. Και βγαίνω εδώ. Έλα να σου πάει το πιο σκούρο, ξέρεις, ε. Αχ, δεν μπορώ, δηλαδή, με το χειμώνα το κάνω το πιο σκούρο συνήθως. Ναι. Κλείσε με. Στην καρδούλα και μετά, αν θέλουμε να τα μεγαλώσουμε πάνω, τα μεγαλώνουμε εδώ στην καρδούλα. Μην το βγάλετε ποτέ έξω εδώ. Το βγάζεις λίγο πιο έξω, δηλαδή στο κέντρο. Μπα, ακριβώς. Και πάνω και κάτω. Πάνω και κάτω. Okay. Εντάξει. Και αφού έχω σχηματίσει με αυτό το πολύ σκούρο, θα πάω να τις βάλω το ωραίο, αυτό το κοραλί. Κοραλί. Πρόσεχε τι λέει. Το κοραλί μας, το ωραίο μας. Θα τις βάλεις. Να πω κάτι. Μερικές το κάνουν αυτό και μετά τα αφήνουν έτσι και είναι σαν ρεμπέτες. Είναι σαν να έχουν φάει παγωτό σοκολάτα και δεν γίνει το περίεργο. Εγώ το λέω ότι έχουν χάσει το paintball, εντάξει. Όχι, κοίταξε. Την καταστρέψαμε. Επειδή την καταστρέψαμε. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν με το πινελάκι μου το χρώμα αυτό που διαλέξαμε. Γελάμε πολύ. Και αφού το απλώσουμε στα χείλη, το δουλεύω μαζί με το περίγραμμα. Έτσι. Γι' αυτό... Το περνάς και στο σκούρο από πάνω. Ακριβώς. Επομένως το καλύπτεις το τόσο σκούρο. Κοίταξε να δεις το πινέλο πώς το δουλεύω προς τα μέσα. Έλα να πόσο σου πάει. Πόσο ωραίο είναι. Έλα, ρε. Αυτό το χρώμα το θέλω. Το καλά. Γέλιο. Πάρ' το. Αλλά δίνε μου λίγο να δουλέψω. Είναι το δικό μου. Κοίταξε ρε που είναι. Καταπληκτικό. Γιάννη, να σε ρωτήσω. Πες μου.
σε όλα χρησιμοποιούμε τόσο σκούρο μολύβι, όταν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη διαφορία. Όταν θέλουμε να κάνουμε το όμπρε, ναι. Κοίταξε και βλέπεις πως το, σαν να το σπρώχνω προς τα πάνω. Ναι. Mm. Δηλαδή εμείς τώρα χρησιμοποιήσαμε το κοραλί, το χρώμα και βάλαμε σκούρο καφέ για να χρησιμοποιήσουμε κάτι σε, πιο, σε μια ρόζα απόχρωση. Πάλι θα χρησιμοποιήσουμε καφέ ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μοβ σκούρο. Ένα ωραίο, να, κοίταξε το, το έχω και εύκαιρο. Α, τι είναι αυτό, είναι πιο πολύ μελιτζανή αυτό. Σκούρο. Γέλα, ναι. Είναι μοβ σκούρο. Δεν φαίνεται. Έτσι. Ω. Τόσο βλέπεις? Σκούρο. Πώς βγαίνει. Είναι ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι και σπάει πάρα πολύ. Γέλα μου. Έτσι. Κλείσα μου, γέλα. Κλείσα μου και γέλα μου. Mm. Δεν μπορεί να το κάνεις τα δύο. Λοιπόν, φτάνω εδώ, για να μην μου κάνει τη διαφορά. Κάνε και λίγο έτσι, μου. Κάνε ένα μου. Κάνε μου λίγο έτσι. Βλέπετε εδώ. Ναι. Το ισιώνουμε. Και κυρίως έχω δει ότι στο κέντρο πρέπει να είναι λίγο, δηλαδή δίνουμε έμφαση στις γωνίες των χιλιών και στο κέντρο είναι λίγο πιο ανοιχτό. Θέλουμε να είναι πιο φωτεινό. Πιο φωτεινό αυτό. Και πώς το κάνουμε ακόμα πιο φωτεινό? Πώς θα το κάνουμε? Το συγκεκριμένο κραγιόν, επειδή είναι από τα ανεξίτηλα κραγιόν. Ξέρω, ξέρω, δεν φεύγει πρωί, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν θέλω να του βάλω γλώσ. Τι θα του δώσω όμως μια γυαλάδα. Παίρνω μια σκιά. Αχ, θα μου γελάσεις πολύ, θα μου γελάσεις πολύ, εκεί, γέλα μου. Και θα μπει στο κέντρο. Ωραίο. Και κοίταξε το, αμέσως. Δίνει μια λάμψη, κάνει αυτό το μεταλλιζέ. Χωρίς να είναι κολλώδες, χωρίς να είναι δηλαδή γκλος, δεν θα σου φύγει καθόλου. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή τα συγκεκριμένα λίπ έχουν από τη μία μεριά είναι το χρώμα και από την άλλη μεριά είναι το, το διάφανο. Ναι. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το διάφανο που έχουν σαν για gloss. Να δώσουμε τη... Αυτό για ενυδάτωση είναι πιο πολύ. Αλλά το διάφανο, τώρα εδώ, έτσι. Ναι, για ενυδάτωση. Αλλά εδώ δεν θα τη φύγει καθόλου, γιατί κάνει το φωτεινό. Κάνει μεταλλιζέ χωρίς να κάνει αυτό το κολλώδες. Ναι. Πολύ ωραίο. Και πάρα τώρα, εάν θέλουμε βεβαίως να τα βγάλουμε ακόμα πιο πολύ προς τα έξω. Ναι. Τι κάνεις? Κονσίλερ. Έλα. Κάνε μου λίγο αυτό. Εδώ από κάτω. Α, δεν το ήξερα αυτό. Και εδώ από πάνω. Ακριβώς εκεί. Το και δουλεύω. Γέλα μου. Έτσι. Το φτάνω ακριβώς στη γραμμή. Και το κάνω αυτό το τριγωνάκι και μετά πάνω και εδώ. Και γενικά, αν μπορούμε και περιγραμματικά από τα χείλη, βλέπεις. Είναι καταπληκτικό, σου πάει φοβερά. Ωραίο, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πω πω Γιάννη Μιχαηλίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο σούπα. Μεγάλα φαίνονται τα χείλη, πόσο ναι. Πιο σαρκώδη. Είναι. Από πριν τουλάχιστον, είδες πως ήταν όταν ήρθα. Καμία σχέση. Τέλεια. Υπέροχο. Αγαπημένη μας Γιάννη Μιχαηλίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε περιμένουμε σύντομα. Τέλεια. Να έρθεις να μας δείξεις κι άλλα από τα μυστικά σου για να φαινόμαστε πολύ πιο όμορφες. Αχ, εγώ έγινα. Εγώ θα